Ακρέφνιο είναι ένα χωριό στο Δήμο Ορχομενού του νομού Βιωτίας. Και για να προσανατολιστούμε, βρίσκεται στο ανατολικό μέρος του νομού. Είναι χτισμένο στις πλαγιές του όρου Πτώου. Το Ακρέφνιο λοιπόν είναι ένας τόπος που παρουσιάζει πολύ μεγάλο αρχαιολογικό και όχι μόνο ενδιαφέρον, παρουσιάζει και περιβαλλοντικό ενδιαφέρον ο τόπος αυτός. Αλλά καλύτερα τα υπόλοιπα να μας τα πει ο αγαπητός μας κύριος Γιώργος Λεκάκης, που είναι σήμερα στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Χαρά μου που σας συναντώ και πάλι τηλεοπτικά. Μα άρωμα Ελλάδας χωρίς Γιώργο Λεκάκη δεν γίνεται. Ούτε και εσείς μπορείτε χωρίς εμάς, απλά δεν το έχετε καταλάβει ακόμα αυτό. Και εγώ είμαι πάντα χαρούμενος και πάντα αισθάνομαι άνετα όταν έρχομαι στο Άρωμα Ελλάδος. Νομίζω ότι είναι μια εκπομπή που σας ταιριάζει απόλυτα από όλες τις πλευρές. Και από πλευράς περιεχομένου, συντελεστών, ο τίτλος ταιριάζει πολύ σε όλα αυτά που έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια και που έχετε προσφέρει. Γιατί πραγματικά το έργο σας είναι πολύ σημαντικό. Γνωρίζουμε με τη βοήθειά σας τόπους και αρχαία μνημεία τα οποία δεν γνωρίζουμε οι Έλληνες ότι υπάρχουν. Δηλαδή, σήμερα θα μιλήσουμε για το Ακρέφνιο. Και να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν γνώριζα τίποτα για το Ακρέφνιο. Μέχρι που γνώρισα τη μακηγές μου, την Εύη την Ανδρίτσου, η οποία από τότε που ήρθε εδώ μου μιλάει για τον τόπο της, γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ακρέφνιο, και μου μιλάει για τις ομορφιές του τόπου, μου λέει για τα αρχαία που έχουν βρεθεί. Όλο το Ακρέφνιο γεμάτο αρχαία. Έτσι. Και είναι σημαντικό να πούμε ότι είναι ένα χωριουδάκι το οποίο βρίσκεται ακριβώς πάνω στην Εθνική Οδό. Δηλαδή δεν χρειάζεται να ξοκύλεις και να κάνεις χιλιόμετρα δεξιά και αριστερά για να το συναντήσεις και να πάρεις ανηφόρες, κατηφοριές και χωματόδρομους. Και είναι τρομερό ότι πάνω στην Εθνική Οδό, την Αθηνών Λαμίας, δεν υπάρχει ουδεμία πινακίδα για τους αρχαιολογικούς χώρους του Ακρέφνιου. Σε όλα τα βιντεάκια το λέγατε αυτό που έχετε κάνει για το Ακρέφνιο. Είναι απίστευτο, αλλά μου λένε ότι απαγορεύεται, λέει, πάνω στην Εθνική Οδό. Δεν ξέρω τώρα πώς και γιατί. Ποιος το απαγορεύει? Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Να μπουν πινακίδες. Εγώ στην Εθνική Οδό τα πηγαίνω, βλέπω χιλιάδες πινακίδες από βουλκανιζατέρ, από εστιατόρια, από μπετζινάδικα, από του καθενός πονεμένου και πικραμένου την επιχείρηση. Και καλά κάνει ο άνθρωπος που θέλετε διαφημίζει. Δεν καταλαβαίνω γιατί απαγορεύονται να μπουν πινακίδες που να σηματοδοτούν τους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδος, αλλά και κάτι ακόμα σημαντικότερο. Έτσι. Σε όλους τους δρόμους στο εξωτερικό, όταν πας, τις εθνικές οδούς, θα δεις πινακίδες που να σου λένε ποιο ποτάμι περνάς, ποια πόλη περνάς και ποιο βουνό περνάς, για τους ξεναγούς ή αυτούς που έρχονται να κάνουν ξεναγήσεις και να οδηγούν πούλμαν με ξένους ανθρώπους που δεν ξέρουν ποιο είναι το ένα βουνό και ποιο είναι το άλλο βουνό και την ιστορία που έχει. Εμείς στην Εθνική Οδό λοιπόν Αθηνών Θεσσαλονίκης, την οποία πληρώνουμε πανάκριβα διόδια, παράνομα και παράτυπα, δεν υπάρχει καμία πινακίδα για όλα αυτά. Δηλαδή, σαν κάποιος να θέλει να μην μαθαίνει ο διαβάτης, ο περαστικός, ο τουρίστας, την ιστορία του τόπου και το τι ακριβώς βλέπει. Έτσι λοιπόν δεν βλέπει και δεν μαθαίνει τίποτα για το Ακρέφνιο. Το Ακρέφνιο λοιπόν, όπως σωστά είπες Άννα, είναι ένα χωριουδάκι το οποίο βρίσκεται ανατολικά της Βιωτίας, ανατολικά του Ερχόμενου. Δυστυχώς έχει την ατυχία η πρωτεύουσα αυτού του νομού να είναι η Θήβα, όπου φυσικά είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κέντρο ιστορικό και αρχαιολογικό. Όλες οι έγνοιες των τοπικών αρχαιολογικών αρχών πηγαίνουν στη Θήβα και κακή τρομάρα τους βέβαια, γιατί η Θήβα είχε 10 χρόνια κλειστό το μουσείο της, αλλά οι άλλοι περιφερειακοί αρχαιολογικοί χώροι της Βιωτίας είναι στα μαύρα τους, τα κακά τους, τα χάλια. Και ο Ερχομενός είναι μέσα στη Βρώμα και κλειστός και το ένα και τ' άλλο. Οι άσκροι τα ίδια, οι σύφες έχουν πάει και έχουν γράψει με σπρέι πάνω στον αρχαιολογικό χώρο, στις αρχαίες πέτρες, βρισχές, κυριολεξία και βομολοχίες. Δεν ενδιαφέρεται κανένας. Και το Ακρέφνιο, όπως είπες πολύ σωστά, δεν έχει τίποτα μα τίποτα αναδείξει. Το Ακρέφνιο, κύριε Λεκάκη, για να το δούμε λίγο και τιμολογικά, βγαίνει από το γνωστό επίθετο Ακρεφνής. Ακριβώς. Επειδή ξαφνικά βρίσκεται στο μέσο του πουθενά ένα βουνό, γιατί μπροστά όλο αυτό το πράγμα που βλέπει κανείς σήμερα σαν γκάμπο ήταν η Κοπαίδα θάλασσα. Θάλασσα στην αρχαιότητα, λίμνη αργότερα, μέχρι που να αποξηρανθεί. Και σήμερα... Είναι ιδηλιακό πάντως το τοπίο εκεί που είδες τα βιντεάκια που έχετε κάνει. Ναι, είναι ιδηλιακό και ειδικά όταν έμεις ψηλά πάνω από την Ακρόπολη και βλέπεις κάτω όλο τον γκάμπο και βλέπεις και τους ποταμούς που το διαφεντεύουν, είναι πάρα πολύ σημαντικό για να καταλάβεις και τα έργα των μηνιών. Οι μηνίες ήταν ένα πάρα πολύ σπουδαίο αρχαίο φύλο,
το οποίο από την περιοχή Θεσσαλοβιωτίας ξεκινάει και έχει το κέντρο του στον Ορχομενό της Βιωτίας, γι' αυτό λέγεται Ορχομενός, ο Όρχος των Μηνιών, όπου αυτό το φύλλο είναι οι σπουδαιότεροι τεχνίτες της αρχαιότητας. Η τεχνολογία των μηνιών ακόμα δεν έχει αγγιχτεί ούτε από τους ιστορικούς ούτε από τους αρχαιολόγους. Αν εκτός από 2-3 φωτεινές εξαιρέσεις όπως είναι ο κύριος Σπυρόπουλος και κάποιοι άλλοι. Όλοι οι υπόλοιποι όχι μόνο αγνοούν το τι ακριβώς έχουν κάνει οι μηνίες, αλλά σχεδόν τους αφήνουν στο περιθώριο εσκεμμένα. Οι μηνίες λοιπόν, πριν 3.000 χρόνια, πριν 5.000 χρόνια, έχουν κάνει πολύ μεγάλα τεχνικά έργα και έχουν αποξηράνει την Κοπαϊδα κατά βούληση, με τεχνικά έργα τα οποία και σήμερα ήταν πολύ δύσκολο να τα κάνουμε τα τεχνικά μας μέσα, αλλά και την Ακρόπολη του Γλά, ένα απίστευτο κτίριο, κτίσμα μες στον κάμπο, τυχισμένο πάρα πολύ όμορφα κλπ. Αυτός ο λαός είναι αυτός στον οποίο χρωστάμε ακόμα και σήμερα μερικές λέξεις τεχνικές. Παραδείγματος χάρη, όταν θέλουμε οι ξένοι, όταν θέλουν να πούν για τα ορυχεία, λένε mines, από τους μηνίες. Γιατί αυτοί ήταν οι πρώτοι που έσκαψαν και έκαναν τεχνητά έργα. Είναι πάρα πολύ σημαντικός λαός. Ας μην μιλήσουμε όμως τώρα για τους μηνίες. Να γνωρίσουμε έτσι λίγο καλύτερα το ακρέφνιο, για να δούμε να μάθουμε για τους αρχαιολογικούς θησαυρούς. Προσπαθώ γιατί, λοιπόν να είναι, σας... πραγματικά είναι θησαυροί, κρύβει θησαυρούς το ακρέφνιο. Και να ξεκινήσουμε με τον παλαιότερο τόπο κατοίκησης της περιοχής που είναι το σπήλαιο του Σαρακινού. Ακριβώς. Προσπαθώ λοιπόν να σας πω πόσο σημαντική είναι η περιοχή και αυτό φαίνεται από ένα σπήλαιο που υπάρχει λίγο πιο βόρεια. Από ό,τι είδα στα βιντεάκια που έχετε κάνει, γίνονται και έρευνες από αρχαιολόγους εδώ και πολλά χρόνια. Αυτό. Το οποίο χρονολογείται από... Ο Αδαμάντιος Σάμψον είναι ο αρχαιολόγος ο οποίος κάβει εκεί πέρα και τα ευρήματά του είναι από το 25.000 χρόνια πριν από σήμερα, ίσως και παλαιότερα. Και αυτό αποδεικνύει παλαιολιθική κατοίκηση στην περιοχή και μάλιστα συνεχής και μάλιστα με επαφές και με την Πελοπόννησο και με την υπόλοιπη Θεσσαλία και την Εύβοια. Άρα λοιπόν δεν είναι ένα αποκομμένο κομμάτι η περιοχή, είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει επαφές με την Πελοπόννησο, με την Κόρινθο, την Κορινθία και λοιπά, τη Βόρεια Πελοπόννησο, έχει επαφές με Θεσσαλία και έχει και επαφές και με Εύβοια. Είναι συγκλονιστικό αυτό να το καταλάβουμε, διότι βρέθηκαν χιλιάδες ευρήματα μέσα εκεί, κυρίως κοσμήματα. Βρέθηκαν αφιερωματικά κέρατα από ελάφια, που σημαίνει, ας το πούμε, μια πρώιμη λατρεία της θεάς Αρτέμιδος και λοιπά. Οι ανασκαφές είναι σε εξέλιξη, είναι σπουδαία η δουλειά που κάνει ο Αδαμάντιος Σάμψον κάθε χρόνο εκεί πέρα και μακάρι να συνεχιστεί και να βρεθούν χρήματα να συνεχίσει ο άνθρωπος την έρευνά του, διότι από ό,τι καταλαβαίνω όλα αυτά στηρίζονται λίγο στην αγάπη των εντοπίων και όχι τόσο πολύ στην καΐλα της αρχαιολογίας που δεν έχει καμία έγνοια για το ακρέφνιο. Αυτό όμως κατατάσσει μαζί με το σπήλαιο Σεϊντή της Αλιάρτου την περιοχή της Βιωτίας ως μία από τις πλέον αρχαίγονες κοιτίδες των Ελλήνων. Μαζί σε συνδυασμό με το σπήλαιο της Θεόπετρας, που είναι ό,τι πιο σημαντικό έχει φέρει η αρχαιολογία τώρα τελευταία στην επιφάνεια, και οι ανασκαφές του οποίου και δυστυχώς σταμάτησαν και το σπήλαιο δυστυχώς έκλεισε, πάνω που θα έδινε ακόμα σπουδαιότερα ευρήματα πάνω από το 110.000 χρόνια πριν από σήμερα. Εσκεμμένα σταμάτησε και το καταγγέλλω, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Αυτό το κομμάτι της Ελλάδος, δηλαδή Βιωτία, Θεσσαλία και Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, κατ' εμέ είναι η αρχαίγονη κοιτίδα του ανθρώπου και του πολιτισμού. Να προχωρήσουμε λίγο, να πάμε λίγο πιο ψηλά στην περιοχή Καστράκη. Εκεί υπάρχει ένας κρυφός ναός, είναι ο ναός της Δήμητρας. Ναι, δεν το βλέπει κανείς. Έχετε κάνει και μία εκπομπή εκεί με τον κύριο Κώστα Ανδρίτσο. Ναι, τον εκδότη της τοπικής εφημερίδας, έναν ευαίσθητο Έλληνα, έναν ευαίσθητο άνθρωπο για την περιοχή του. Αυτός μου τα άμαθε, αυτός με μίλησε στην περιοχή και την αγάπησα. Και έμεινα έκπληκτος όταν είδα πώς μπορεί κανείς να πάει σε ένα χωριό και να δει 10 αρχαιολογικούς χώρους σε ένα χωριό. Αυτός ο ναός που λες... Κάθε πέτρα και μια μεγάλη ιστορία, μακραίων ιστορία. Αυτός ο ναός που λες δεν έχει καν πινακίδα, ούτε όταν πηγαίνεις με τα πόδια για να το δεις. Είναι κρυμμένος, δεν το βλέπεις. Με τα πόδια πήγατε μέχρι εκεί. Με τα πόδια. Ανέβαινες πάνω το βουνό με τα πόδια. Δεν έχει δρόμο. Και κάνατε και την αρωματοθεραπεία σας. Φυσικά. Φυσικά. Γιατί όλα περνάς... τα παρακολουθώ, κύριε Λεκάκη. Ναι, ναι, ναι. Όταν περνάς για να περνάς χωράφια, βάτα και τέτοια πράγματα, αλλά τα θυμάρια μυρίζουν τόσο πολύ εκείνη την ώρα που νομίζεις ότι πραγματικά ανανεώνεσαι. Και άκουσα και κάτι το οποίο δεν το γνώριζα, ότι οι αρχαίοι μας πρόγονοι έφτιαχναν ταξώνα από τις αγριαχλαδιές. Ναι. Από ξύλο αγριαχλαδιάς. Έτσι, έτσι. Τα παλαιότερα.
τα παλαιότερα, και στην Λυκόσουρα, ας πούμε, που είναι η πρώτη πόλη στην Αρκαδία που συνάντησε το φως του ηλίου μετά τον κατακλυσμό, ήταν από αγρία χλαδιά. Εκεί λοιπόν, αφού περάσεις κάτι βουνά, κάτι χαντάκια, κάτι χωράφια, κάτι στο μέσο του πουθενά, δεν ξέρεις που πας, το τίποτα, ξαφνικά πίσω ο από. Ο κύριος Κώστας σας οδήγησε, ο κύριος Κώστας Ανδρίτσος. Ο κύριος Κώστας Ανδρίτσος. Ξαφνικά κάνεις έτσι κάτι θάμνους και βλέπεις έναν ολόκληρο απίστευτο ναό, τα θεμέλια του, πάρα πολύ όμορφα, πολύ μεγάλο. Στο άγνωστο, στο πουθενά, στο τίποτα, και ακόμα δεν ξέρουμε αν από αυτά που αναφέρει ο Παυσανίας είναι της Δήμητρος, μάλλον πρέπει να είναι της Δήμητρος ή της κόρης, της Περσεφόνης δηλαδή. Είναι ερωτηματικό. Φυσικά, άμα δεν ψάξεις, δεν κάνεις έρευνα αρχαιολογική, δεν πρόκειται και κανείς να σου πει και ποτέ τίποτα. Δεν μιλάνε οι πέτρες, θέλουν να εργαστείς, να συνεργαστείς μαζί τους, να δουλέψεις. Το σημαντικό, βέβαια, ακόμα σημαντικό είναι ότι στη διαδρομή αυτή θα δεις και πάρα πολλά ορυχεία. Τρύπες ή απόπειρες ορυχείων που κάνανε οι Γερμανοί επικατοχής, διότι θέλανε από όλη αυτή την περιοχή μέχρι την Πάρνηθα και τον Παρνασσό να την απομυζήσουν για να πάρουν το νικέλιο από το οποίο φτιάχνανε το αλουμίνιο για τα αεροπλάνα τους. Ακόμα οι τρύπες και οι καταλαλτήσεις των Γερμανών είναι εκεί πέρα που μπορεί κανείς να τις δει. Αυτό τώρα, αυτός ο ναός έχει κάποια σχέση με το μαντίο του πτώου Απόλλωνος. Ναι, θα έπρεπε το να. Το ναό του πτώου Απόλλωνος. Ναι, θα έπρεπε να έχει, γιατί οπτική επαφή έχουν. Είναι και τα δύο σε ψηλά σημεία. Οπτική επαφή έχουν. Τώρα, λειτουργική επαφή αν είχαν, δεν ξέρω. Πάντως, ο ναός του πτώου Απόλλωνος και αυτός δεν είναι προσβάσιμος. Σταματά σε ένα ξοκλισάκι που έχει εκεί τη Αιγαία. Και μιλάμε για το σημαντικότερο μαντίο της αρχαιότητας, ακριβώς, της Ελλάδας. Ο κόσμος δεν το ξέρει. Ο κόσμος νομίζει ότι το μαντίο των Δελφών ήταν το σημαντικότερο. Και τότε ήταν, στην εποχή του ήταν και διεθνώς γνωστό. Άκουσα που είπατε στο βιντεάκι ότι ερχόντουσαν για χρησμούς άνθρωποι από τα βάθη της Ασίας. Από τα βάθη της Ασίας. Με τον πιο διάσημο, με τον Κρίσο. Ο πιο πλούσιος άνθρωπος στην εποχή και του. Και επίσης δεν λάθευε και ποτέ το μαντίο αυτό. Αυτό ήταν σημαντικό. Οι προβλέψεις του ήταν αψεγάδιαστες. Το μαντίο των Δελφών είχε έναν ρόλο Υπουργείο Εξωτερικό. Δηλαδή πήγαιναν οι πόλεις εκεί και οι αρχηγοί και αυτά, και κατά κάποιο τρόπο τους έδινε οδηγίες πού να πάνε να χτίσουν αποικίες. Έτσι ούτως ώστε να απλωθεί, να εξαπλωθεί ομοιόμορφα η Ελλάδα και βάσει των φυλών της και βάσει των αναγκών της. Και ταυτόχρονα έκανε και κάποια άλλα πράγματα. Ταυτόχρονα εκεί ο Λοξίας Απόλλων εμάντευε για κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Το μαντίο όμως του πτώου Απόλλωνος, πάλι Απόλλωνας εδώ, το μαντίο όμως του πτώου Απόλλωνος ήταν το μοναδικό μαντίο το οποίο δεν έκανε ποτέ ένα λάθος, δεν είπε ποτέ ένα ψέμα, δεν ψεγάδιασε ποτέ, ήταν αψεγάδιαστο, και το σημαντικότερο ακόμα είναι μέσα στα τεχνολογικά επιτεύγματα, τα οποία αν μπορεί κανείς να τα απαντήσει, μπράβο του. Απαντούσε στην γλώσσα που ρωτούσε εκείνος που πήγαινε εκεί. Απίστευτο. Δηλαδή είναι τρομερό να το καταλάβει κανείς, αλλά εάν ερχόταν ένας Πέρσης, η απάντηση που θα έπαιρνε θα ήταν στα περσικά. Αν ερχόταν ο Κρίσος, η απάντηση που έπαιρνε ήταν στη γλώσσα που μιλούσε ο Κρίσος. Αν ερχόταν ένας από τη Θράκη, μιλούσε στην ντοπιολαλιά, το ελληνικό ιδίωμα το θρακιώτικο. Και ένας από την Κρήτη του απαντούσε στην ντοπιολαλιά της Κρήτης. Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο σήμερα είναι δύσκολο να το πετύχουμε με τα όποια τεχνολογικά μέσα έχουμε, αυτό ακριβώς γινόταν στο μαντίο του πτώου Απόλλωνα. Το πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα, είναι ότι αυτό είναι έτοιμο να καταρρεύσει. Έχουν ναι, έρθει. Είδα πραγματικά έτσι θλιβερές εικόνες, πέτρες τις οποίες τις στηρίζουν με κάτι ξύλα, τα οποία τα ξύλα αυτά θα σαπίζουν και κάποια στιγμή και θα πέσουν και οι πέτρες. Άκουσα ή μάλλον μιλούσατε με μια κυρία για κάποιους τρίποδες, αρχαίους τρίποδες, οι οποίοι δεν υπάρχουν πια και κανένας ακρεφνιώτης δεν γνωρίζει που πήγαν αυτοί οι τρίποδες. Κανένας. Για πόσους τρίποδες μιλάμε? Για 110 τρίποδες. 110 τρίποδες. Βρέθηκαν στην ανασκαφή που έκαναν οι Γάλλοι εκεί πέρα στις αρχές του 20ου αιώνα. Περίπου 110 τρίποδες. Φανταστείτε ότι από την περιοχή κάτω της Πεδιάδας μέχρι επάνω το σημείο του ναού, δεξιά και αριστερά του δρόμου υπήρχαν χάλκινοι τρίποδες, οι οποίοι καίγανε μέσα στη νύχτα ή θυμιάτιζαν για να φαίνεται πού ακριβώς είναι το μαντίο. Υπάρχει περίπτωση οι τρίποδες αυτοί να έχουν φύγει εκτός Ελλάδας? Ναι, προφανώς. Προφανώς. Όχι μόνο εκτός Ελλάδας έχουν φύγει, αλλά ή θα είναι και σε κάτι πλουσιόσπιτα, ή θα είναι και σε κάποια σπίτια επωνύμων, στα οποία δεν έχει ψάξει ποτέ το ελληνικό κράτος ή το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, ή θα μπορούσε να είναι και στα αμπάρια κάποιων μουσείων και να μην φαίνονται προς τα έξω. Δηλαδή στο Μουσείο των Αρχαιολογικών των Θηβών, νομίζω είναι ένας ή δύο από αυτούς. Μου είχε κάνει εντύπωση μια φορά που είχε έρθει μια κυρία μεγάλης ηλικίας στο ακρέφνιο για να το επισκεφτεί.
Και μας έκανε εντύπωση αυτή η Γαλλίδα κυρία, τέτοια ηλικία, γιατί ήθελε να ανέβει πάνω στο βουνό να... Και η ερώτηση έλεγε η κυρία αυτή, εγώ ήμουνα φοιτήτρια, λέει, στις αρχές του αιώνα, όταν έσκαβαν οι Γάλλοι εδώ, και ήμουνα φοιτήτρια και δούλευα εθελοντικά για αυτή την ανασκαφή. Τι γίνανε οι τρίποδες που βρίσκαμε? Έλεγε η γιαγιά η Γαλλίδα. Πού είναι αυτοί οι τρίποδες? Η τότε φοιτήτρια της αρχαιολογίας. Ναι, και δεν είχαμε να τις πούμε τίποτα. Δεν ξέραμε να τις απαντήσουμε. Το ίδιο ρωτάω και εγώ, λοιπόν. Πάντως μόνοι τους δεν έφυγαν οι τρίποδες. Ναι, ότι τους πήρε κάποιος. Μπορεί να είναι τρίποδες, αλλά δεν έχουν ποδαράκια να την κάνουν. Αυτό λοιπόν ρωτάω και εγώ το Υπουργείο Πολιτισμού. Πού είναι οι χάλκινοι τρίποδες του ναού και του μαντίου του Πτώου Απόλλωνος? Θέλω να δω τους 110 τρίποδες των προγόνων μου. Αν δεν μπορούν να μου τους επιδείξουν να πάνε σπίτια τους. Γιατί εδώ σημαίνει ότι κάποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Και 110 τρίποδες είναι μεγάλος αριθμός. Είναι 110 τρίποδες, επομένως έφυγαν από την περιοχή, όχι με ποδαράκια, αλλά πολύ συντονισμένα. Ναι, η περιοχή βέβαια έχει μια φήμη για πολλούς αρχαιοκάπηλους, οι οποίοι βρίσκονται και πολύ υψηλά ιστάμενα στις ιεραρχίες, είτε αυτές είναι θρησκευτικές, είτε αυτές είναι δημοτικές, είτε είναι πολιτικές. Αλλά αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Είναι κοινόγνωστο. Η Τανάγρα έχει καταλαιλατηθεί, η Θήβα έχει καταλαιλατηθεί, έχει καταπλακωθεί όλοι. Ο ναός του Σαγματά, πιο δίπλα, που ήταν ιερό του Διός, καραβάνια φεύγανε τα αρχαία από εκεί πέρα. Αλλά για αυτά δεν έχει ασχοληθεί και δεν έχει ενδιαφερθεί κανένας. Τα έχει σκεπάσει όλα αυτά. Μια αχλή. Και πολλή εγκατάλειψη. Δηλαδή, οι εικόνες αυτές πραγματικά για τόσο σημαντικά μνημεία είναι θλιβερές, κύριε Λεκάκη. Είναι σημαντικό να πούμε στον κόσμο για να καταλάβει για τι ακριβώς μιλάμε. Το βουνό λέγεται Πτώων, όπως είπες. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρει ο κόσμος ότι ο Απόλλων εκείνη την εποχή ήταν ερωτευμένος με μια όμορφη κοπελιά στην νότια της Κρήτης, την νύμφη Ακακαλίδα. Να τα και τα παραλυπόμενα. Ναι, αυτή όμως δεν τον πολύ ήθελε και του έκανε λίγο κόγξες και δεν τον ήθελε το Θεό. Έλεγε όχι σε ολόκληρο Απόλλωνα. Ναι, έλεγε όχι σε ολόκληρο Απόλλωνα αυτή η κριτικιά. Και ο Απόλλωνας είχε λίγο τρελαθεί. Και εκεί πέρα που πήγαινε να αφήσει το άρμα του στον Τάραντα της Κρήτης, στην Αγία Ρουμέλη κάτω από τα Σφακιά, τα έπινε με τον αρχιερέα, τον Καρμάνορα, και τα έλεγε. Του λέει, θέλω την νύφη, αλλά η νύφη δεν με θέλει. Και όπως ήταν και σουρωμένος κάποια βραδιά, κάποια μέρα, όπως είχε πάρει το άρμα, σουρωμένος όπως ήταν, έπεσε το άρμα κάτω και έγινε η πτώση του Απόλλωνα με το άρμα του σε αυτό το βουνό που από τότε ονομάστηκε Πτώων. Μετά από αυτό βρήκαν το αλκοτέστ. Έπρεπε να γίνει αίτηση του αλκοτέστ. Είστε τόσο γλαφυρός στην περιγραφή, κύριε Λεκάκη, ούτε να είσαστε αυτόπτης μάρτυρας. Ναι, αλλά πρόσεξε, εδώ τώρα οι αυτόπτες μάρτυρες, τι θα είδαν εκείνη την στιγμή? Θα ήταν κάτω στο χωριό, στο Ακρέφνιο ή σε άλλες πολιτείες δεξιά και αριστερά και θα είδαν ένα φλεγόμενο αντικείμενο να πέφτει από τον ουρανό και να σκάει πάνω στο βουνό τους. Προφανώς ερμήνευσαν αυτό το μετεωρολογικό φαινόμενο, δηλαδή κάποιο μετέωρο, ουράνιο μετέωρο, θα ήταν κομήτης, μετεωρίτης, κάτι τέτοιο θα ήταν, το οποίο σκάει εκεί πέρα. Προφανώς θα το ερμήνευσαν σαν το φλεγόμενο άρμα του Απόλλωνα, το οποίο σκάει πάνω στο βουνό. Και έτσι έφτιαξαν όλη αυτή την ιστορία. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ όμως τα πράγματα έρχονται να συνδεθούν με τις γεωλογικές και υποβρύχιες έρευνες στην περιοχή. Πράγματι λοιπόν, το Πανεπιστήμιο Αθηνών σε γεωλογικές έρευνες στον Βόρειο Εβοϊκό βρήκε ένα τεράστιο κομμάτι μετεωρίτη που πριν 14.000 χρόνια έπεσε στο μέρος που σήμερα είναι η θάλασσα, ο Βόρειος Εβοϊκός Κόλπος, και μάλιστα ήταν τόσο μεγάλο το τράκο αυτό που ίσως και οπότε να διάνοιξε... Οπότε όλο αυτό ερμηνεύεται και επιστημονικά, ακριβώς, αυτό μας λέτε. Ακριβώς, και αστρονομικά και επιστημονικά και χρονολογείται κιόλας. Γιατί αυτός ο μετεωρόλιθος, ο οποίος βρίσκεται στο βυθό του Βόρειου Εβοϊκού Κόλπου, ονομάτισε όλη την περιοχή και ίσως και να δημιούργησε και μερικά φαινόμενα τα οποία ακόμα και σήμερα εξακολουθούν να υπάρχουν, όπως ολοχάρι πολλές ιαματικές πηγές στην περιοχή που πυροδότησε την ανάβληση αυτών των θερμών υδάτων στην Εδιψό, στις Θερμοπύλες και σε όλη αυτή στα Ήλια και σε όλη αυτή την περιοχή. Επίσης, μια σειρά από τοπονύμια γύρω-γύρω από την περιοχή έχουν σχέση με αυτή την πτώση, τα Σκροπονιέρια, ο Πτώος, η Τραγάνα από το Τράκο και όλα αυτά τα πράγματα, τα ονόματα που βλέπετε, ο Προσκυνάς, που προσκύνησαν οι άνθρωποι αυτό το θεϊκό φαινόμενο. Βλέπεις λοιπόν ότι οι αρχαίοι μας αγαπούσαν τη φύση, οι πρόγονοί μας,
προσπαθούσαν να την ερμηνεύσουν και να τη βάλουν μύθους για να την κάνουν γνωστή, να τη φέρουν κοντά στα μέτρα τους. Οι άνθρωποι λοιπόν του Ακρεφνίου, προφανώς αυτοί που κατοικούσαν σε αυτή την περιοχή, είδαν αυτό το ουράνιο φαινόμενο και ίδρυσαν ένα μαντίο και ένα ναό υπέρ του Απόλλωνος για το ατυχές αυτό συμβάν. Αυτό εμείς σήμερα το έχουμε πετάξει στον κάλαθο των Αχρήστων. Και ξέρεις κάτι, Άννα μου, όταν πετάς στον κάλαθο των Αχρήστων τέτοια σημαντικά πράγματα από τις ρίζες σου, από τα πόδια σου και τα χέρια σου, καταντάς ανάπηρος, όπως είσαι σήμερα. Μα είναι, το ξαναλέω, επαναλαμβάνω, ότι είναι τραγικό να μην τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Επίσης, θα σου πω ότι η περιοχή δεν σταματάει στο μυθολογικό της χρόνο, δεν σταματάει ούτε καν στον πρωτοϊστορικό της χρόνο. Η περιοχή από την Εθνική Οδό προς τα δυτικά, δηλαδή προς τα αριστερά, όπως ανεβαίνει κανείς προς Λαμία, ακριβώς στο ύψος του Ακρεφνίου, έχει ένα τεράστιο νεκροταφείο. Έχει ίσως το εκτενέστερο, το μεγαλύτερο νεκροταφείο, αρχαίο νεκροταφείο στην Ελλάδα. Είναι εκατοντάδες μέτρα μήκος, πρέπει να είναι 2 χιλιόμετρα το μήκος του και πρέπει να είναι 800 με 1 χιλιόμετρο μήκος το πλάτος του. Εκεί υπάρχουν σε χωράφια μέσα τάφη στρατιωτών κατά πάσα πιθανότητα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος φεύγοντας από την Θήβα να κατέβει προς Αθήνα, εκεί έπεσε σε έλος, γιατί η περιοχή, όπως είπα, από την αποξήνα της Κοπαίδας ήταν ελώδης. Προφανώς από το έλος ή από Πυρετό ή από Ελωνοσία κλπ. Έχασε πάρα πολλούς στρατιώτες και τα άφησαν εκεί. Υπάρχουν σήμερα όλοι οι λάκοι αυτών των στρατιωτών σε ένα τεράστιο εκτεταμένο πεδίο. Δεν υπάρχει καμία πινακίδα. Περπατάς μες στα χωράφια και βρίσκεις. Εδώ κοντεύουμε να ξεχάσουμε την Αμφίπολη, κύριε Λεκάκη. Εντάξει, ναι. Περπατάς μες στα χωράφια και βλέπεις σκαμμένους τάφους, αρχαίους τάφους. Σκαμμένε, τους λάκους βλέπεις. Προφανώς θα είχε όλο αυτό. Στον τάφο μέσα δεν θα ήταν ένα σκελετός, θα είχε και τα κτερίσματά του, θα είχε και τα όπλα του πολεμιστής, θα είχε και οτιδήποτε άλλο. Αυτά που πήγαν, αυτά που είναι, σε ποιο σημείο βρίσκονται, γιατί δεν έχει γίνει ούτε μία ανασκαφική έρευνα εκεί, γιατί δεν υπάρχει ούτε μία επιγραφή εκεί, γιατί δεν είναι περιφραγμένος ο τόπος, γιατί δεν υπάρχει μία πινακίδα. Είναι πολλά τα ερωτήματα. Μιας και μιλάμε για κλοπημέ, έχουν κλαπεί και κούρια από το Ακρέφνιο. Ναι. Έχουν κλαπεί. Μείνει, λέει, μόνο οι βάσεις. Λείπουν. Ναι. Και αυτοί έφυγαν. Και αυτοί βόλτα πήγαν. Και αυτοί μεταβάλλαν τα ποδαράκια τους και φύγαν. Σημαντικό, επειδή πες για γάλματα. Υπάρχει ένας ναός του Αγίου Γεωργίου. Παλιός ναός, βυζαντινός ναός στο Ακρέφνιο. Είναι όλος χτισμένος με δομικό υλικό από τους αρχαίους ναούς. Πήραν δηλαδή τους αρχαίους ναούς και φτιάξαν ένα καινούριο ναό. Γι' αυτό το ναό έχουν δοθεί χρήματα. Έχουν πάει εργάτες, έχουν πάει της Παναγίας στα μάτια εκεί πέρα να δουλέψουν, να τον ανασυλώσουν. Για τον αρχαίο πολιτισμό που είναι όλος πεσμένος κάτος, που κατακλάπηκε και καταλαιλατήθηκε για να γίνει αυτός ο ναός, δεν υπάρχει ούτε μια πινακίδα. Ακριβώς απέναντι από τον ναό του Άγιο Γιώργη, ακριβώς απέναντι, σε έναν χώρο πάλι που είναι αρχαιολογικός και πάλι δεν υπάρχει καμία πινακίδα, υπάρχει μια βάση όπου υπάρχει το πόδι αγάλματος. Το αποτύπωμα ποδιού αγάλματος, το οποίο είναι, όπως το έχω μετρήσει με τα δικό μου πόδι, είναι τρεις φορές το δικό μου πόδι. Αν βάλεις ότι εγώ είμαι περίπου 1,90. Το άγαλμα βέβαια δεν υπάρχει. Το άγαλμα δεν υπάρχει. Το άγαλμα θα πρέπει να ήταν τρεις φορές, πρέπει να ήταν 6 μέτρα άγαλμα. Οπότε καταλαβαίνεις πού είναι αυτό το άγαλμα, ποιος το πήρε, πού βρίσκεται. Ο Παυσανίας θα αναφέρει μια χαρά, γιατί έχουμε μόνο τη βάση του, γιατί δεν έχουμε τα υπόλοιπα. Και δίπλα, ποιοι είναι αυτοί που πήραν τις πέτρες και χτίσανε το ναό. Επειδή παρακολουθώ όλα αυτά που κάνετε, κύριε Λεκάκη, τις περιοχές που επισκέπτεστε, πραγματικά τις με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αυτό που διαπιστώνω είναι ότι όλοι αυτοί οι θησαυροί σε όλα τα μέρη της Ελλάδας είναι τραγικά αφύλακτοι. Ναι. Και δεν είναι τώρα, γιατί κανείς θα μπορούσε να πετάξει εύκολα μια δικαιολογία ότι έχουμε κρίση, δεν έχουμε λεφτά, δεν έχουμε φύλακες. Δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Όχι, βέβαια. Έχουν κλαπεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αφού η κοπέλα η οποία σας μιλούσε στο βίντεο έλεγε ότι ναι, πριν από 100 χρόνια υπήρχαν αυτοί οι τρίποδες, τώρα δεν υπάρχουν. Ναι. Κύριε, και έχω τις μαρτυρίες της Γαλλίας. Όταν λέμε τώρα, δεν εννοούμε τώρα τα τελευταία 5 χρόνια ή 7 Όχι. χρόνια που είμαστε μέσα στην οικονομική κρίση. Ακριβώς. Μιλάμε για πριν 50 χρόνια, πριν 70 χρόνια, πριν 60 χρόνια, πριν 20 χρόνια, πριν 40 χρόνια, όταν η Ελλάδα ευημερούσε. Όταν η οικονομία της Ελλάδος ήταν μέσα στις 20 καλύτερες οικονομίες του κόσμου. Και, αυτό που και κάτι άλλο το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω, έτσι να μου λύσετε την απορία, γιατί ασχολείστε με όλα αυτά. Γιατί πρέπει να έρχονται αρχαιολόγοι από το εξωτερικό? Εμείς δεν έχουμε αρχαιολόγους να κάνουν έρευνες. Έχουμε
μια χαρά αρχαιολόγους έχουμε. Έχουμε παιδιά που έχουν τελειώσει το αρχαιολογικό, έχουμε σπουδαίους επιστήμονες, έχουμε παιδιά που έχουν κάνει αιτήσεις για όλα αυτά. Αλλά δυστυχώς, αν στην αρχαιολογία υπάρχει ένα κράτος εν κράτη και υπάρχει μια μασονία εντός εισαγωγικών, θα καλώς έλεγα. Καλώς να έρχονται οι ξένοι αρχαιολόγοι. Εγώ καταλαβαίνω που λέτε ότι ήρθε η Γαλλίδα τότε, η φοιτήτρια, και να έρχονται και οι φοιτητές να κάνουν περιηγήσεις, να κάνουν εκπαιδευτικές εκδρομές, γιατί η Ελλάδα είναι βαθύπλουτη από αρχαία μνημεία, αλλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πρέπει να κάνουμε εμείς αυτές τις έρευνες. Εγώ θα έλεγα λοιπόν πρώτα να δουλέψουν και να εργαστούν όλα τα δικά μας παιδιά, και έχω δει αρχαιολόγους που δουλεύουν σε σουβλατζίδικα και δουλεύουν και ταξί. Έτσι, αυτά τα παιδιά γιατί σπουδάσαν αρχαιολογία? Προφανώς από μια αγάπη και ένα μεράκι για τον τόπο τους. Και επίσης θα έπρεπε να αλλάξει όλο αυτό το καθεστώς των αρχαιολόγων και του συστήματος αυτού εκεί πέρα, το ΚΑΣ. Αν θέλουμε να αναδιαρθρώσουμε την Ελλάδα. Δεν έχουν οι ξένοι αρχαιολόγοι στην Αμφίπολη. Δεν έχουμε εμείς αρχαιολόγους αν εδώ θέλουμε να ψάξουμε, αναδείξουμε να βρουν την Ελλάδα, πράγματα. Θα πρέπει να καταργήσουμε το ΚΑΣ και να πρέπει να το αναδιαρθρώσουμε με κάτι άλλο και κάτι πολύ πιο σοβαρό. Μιας και μιλάμε τώρα για το Ακρέφνιο, να δείξουμε και το βιβλίο σας για τις 88, που έχετε γράψει για τις 88 αρχαίες πόλεις της Βιωτίας. Αυτό είναι. Είναι αυτό, από την αγάπη μου για μια περιοχή που βρίσκεται μία μισή ώρα από την Αθήνα. Και δυστυχώς κανείς δεν ασχολείται και κανείς δεν ξέρει. Επίσης να πούμε και για το Αρχείο Πολιτισμού, για το καινούριο σας site. Ναι. Όπου επιτέλους είπα να βάλω τα 100.000 περίπου άρθρα μου και τα 70 ντοκιμαντέρ και τις εκατοντάδες εκπομπές ραδιοφωνικές που έχω κάνει. Έτσι, να τα συγκεντρώσετε όλα, να είναι όλα μαζί, να μπορεί ο κόσμος να τα βρίσκει. Το Αρχείο Πολιτισμού προέκυψε, θα σου φανεί παράξενο, αλλά προέκυψε μετά από πίεση του κόσμου του ίδιου. Έτσι, κάντο, τα θέλουμε να είναι κάπου συγκεντρωμένα. Μα είναι όλα. Δυνατόν όλοι αναγνωρίζουν το έργο σας, κύριε Λεκάκη, και το λέω όχι επειδή είστε μπροστά, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος άλλος Έλληνας που να κάνει τόσο συντονισμένα το έργο που κάνετε εσείς. Άννα μου, αυτό που με καίει και με πονάει είναι η ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού. Και σας επικαλούμε και συχνά στις εκπομπές, δεν ξέρω αν τις παρακολουθείτε. Εντάξει, το έχω δει. θέλω δηλαδή και πιστεύω να αναδειχθεί ο ελληνικός πολιτισμός. Πιστεύω ότι είναι ένας από τους τρεις σημαντικότερους πολιτισμούς του πλανήτη, ίσως και ο σημαντικότερος, αλλά είναι σίγουρα μέσα στους τρεις μεγαλύτερους πολιτισμούς του πλανήτη. Έχουμε τόσο πλούτο να αναδείξουμε από την αρχαιότητα έως και σήμερα, που δεν θα χρειαζόταν, πίστεψέ με, να κάνουμε κάποια άλλη εργασία. Θα μπορούσαν δηλαδή όλα τα άνεργα παιδιά της Βιωτίας να δουλεύουν στον Ερχομενό και στην Άσκρη και στις Ήβες και στο Ακρέφνιο. Υπάρχουν οι καταβόθρες του Ηρακλή εκεί πέρα, που τις λένε καταβόθρες του Ηρακλή, που είναι τα τεχνικά έργα των Μηνιών, όπου ήταν τεχνικά έργα με τα οποία αποξηραινόταν, έβγαζαν κατά βούληση το νερό της Κοπαίδος λίμνης πριν χιλιάδες χρόνια. Αυτά, εάν βάλεις τα άνεργα παιδιά να δουλέψουν και να ξεναγούν τουρίστες, να πηγαίνουν σχολεία να τα βλέπουν, να κάνεις μια επαφή με tour operator ξένο να τα δουν. Πας δηλαδή στο εξωτερικό και σε πάνε εκδρομές 3 και 4 ώρες για να δεις ένα ελαιοτριβείο του 18ου αιώνα. Και λες τώρα τι με έφερες εδώ πέρα να το κάνω αυτό, να το δω. Του 18ου αιώνα μετά Χριστόν. Έτσι. Και εμείς έχουμε ελαιοτριβεία του 18ου αιώνα π.Χ. και τα έχουμε ρημαγμένα. Δηλαδή, αν δουλεύαν τα παιδιά, όλα τα άνεργα παιδιά της περιοχής, δεν υπάρχουν άνεργοι σε αυτή την περιοχή, να κάτσουν με ένα ευρώ εισιτήριο στο ΓΛΑ. Όλοι είναι άνεργοι, όλη η Ελλάδα. Ωραία. Υποφέρει από την ανεργία. Γιατί δεν εκπαιδεύουν οι ίδιοι οι αρχαιολόγοι, λοιπόν, τι να λένε αυτά τα παιδιά στους τουρίστες που θα έρχονται, ούτως ώστε και να το φυλάνε και να τον καθαρίζουν, να μαζεύουν τίποτα μπουκαλάκια και πλαστικά που υπάρχουν κάτω και να επιδεικνύουν τον τόπο, να διαφημίζουν τον τόπο στον οποιοδήποτε τουρίστα και ενδιαφερόμενο. Γιατί να σου πω και κάτι. Εάν πας και εσύ και εγώ, οποιοδήποτε σε έναν τόπο και με οργανωμένη εκδρομή και το δεις βρώμικο, τα δεις τα χόρτα. Τα χόρτα πιο πάνω από τα αρχαία, δεν σου κάνει καρδιά να συνεχίζει να πηγαίνει μια, δύο, τρεις. Πόσο να πληγώνεσαι πια. Πόσο να σκοτώνεσαι πια. Δυστυχώς τα αρχαία που έχουν βρεθεί στο Ακρέφνιο είναι εγκαταλελειμμένα. Εγκαταλελειμμένα εντελώς και δεν υπάρχει ούτε μία πινακίδα. Ο τοπικός σύλλογος πήγε να βάλει πινακίδες και τους απαγορεύσανε. Είπε δυνατό ο τοπικός σύλλογος να πληρώσει τις πινακίδες προς την αρχαιολογική υπηρεσία. Να γίνει, με δικά τους έξοδα. Με δικά τους έξοδα, και είπαν ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τη δωρεά σας. Και τους είπανε μια τιμή για αυτή την τενεκεδένια πινακίδα, η οποία είναι απαγορευτική. Θα ήθελα να ξέρω ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει πάρει εργολαβία αυτές τις πινακίδες με αυτήν την τιμή που τις χρεώνει το Υπουργείο Πολιτισμού
προς την αρχαιολογική υπηρεσία και αυτή χρεώνει κατά αντιστοιχεία τους Έλληνες πολίτες. Μάθετε να δείτε πόσο είναι αυτή η τιμή. Είναι εξωφρενική τιμή για ένα τσίγκινο πραγματάκι που μπαίνει εκεί πέρα μέσα ένα καφέ. Τα έχετε δει αυτά τα καφέ της αρχαιολογικής. Δείτε πόσο κοστίζει αυτό, πόσο πληρώνει ο ελληνικός λαός για κάθε τέτοια πινακίδα. Ελά στο μεγαλείο σου. Και όχι μόνο. Τι να πούμε, κύριε Λεκάκη. Δεν είπαμε και για το υδραυλικό έργο. Είναι σημαντικό και αυτό, γιατί υπάρχει και υδραυλικό έργο στο ναό του, στο μαντίο του Πτώου Απόλλωνος. Ναι. Αξιοθαύμαστο υδραυλικό έργο, ναι, για την εποχή του. Και για σήμερα. Και για σήμερα, βέβαια. Για σήμερα, που κατέβαζε την πηγή κάτω, από την οποία έπρεπε να πάρεις νερό, να χρηστηριαστείς για να ανέβεις επάνω, να πάρεις το χρησμό χωρίς να καθαρθείς. Δεν μπορούσες να πάρεις χρησμό. Ναι, υπήρχε μια διαδικασία πριν μπεις στο μαντίο. Προφανώς και δίαιτας, διαδικασία και χρονική και καθαρμού εσωτερικού. Δεν μπορείς να αποδεχθείς το λόγο του Θεού, το λόγο της ανώτερης διάνοιας, εάν μέσα σου είσαι γεμάτος τοξίνες, εάν μέσα σου έχεις νευρώσεις και αν μέσα σου δεν είσαι καθαρός. Αυτό το ήξεραν πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό λοιπόν όταν πήγαινες να πάρεις, να ακούσεις το λόγο του Θεού, το λόγο αυτό που ζητούσες, της μαντεψιάς δηλαδή που ζητούσες, έπρεπε να είσαι καθαρός. Γι' αυτό υπήρχε το νερό εκεί, ήταν εντελώς συμβολικό, το οποίο το φέρνουν από αρκετά μακριά και υπάρχει ακόμα και σήμερα επιγούλα που ρέει εκεί πέρα, όμορφη, και μάλιστα όταν πήγα συνάντησα και κάτι νέα παιδάκια στην πηγή αυτή, πολύ νέα, πήγαιναν με το ποδήλατό τους εκεί πέρα πάνω και κάνανε βόλτα και τους λέω γιατί κάθεστε εδώ. Λέει μας αρέσει. Αυτό το μας αρέσει των νέων παιδιών με το ποδήλατο, ναι, που ανεβαίνουν. Ναι, ήταν έτσι αυθόρμητη και αληθινή απάντηση. Ναι, αλλά έχει ένα κύτταρο. Έχει μια σύνδεση, μια κβαντική σύνδεση ή μια σύνδεση πληροφορίας με την αρχαιότητα, ξέρεις, δεν είναι πολύ απλό. Και αυτή ακόμα η ρημάδα, η πηγή, είχε πάνω δύο αετούς, πάνω δύο περίπτωση, τα οποία και αυτά τα ρημάξανε. Δηλαδή, έλεος πια, ας αγαπήσουμε τη χώρα μας και το χώρο μας. Αυτό διότι... θα έλεγα τώρα, κύριε Λεκάκη, πρέπει να δείξουμε μάλλον την αγάπη μας. Ότι την αγαπάμε την Ελλάδα μας και είμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο, αλλά πρέπει να τη δείξουμε αυτή την αγάπη. Και υπάρχει και ξεχάσαμε να πούμε και η Ακρόπολη του Ακρεφνίου, την ξεχάσαμε την Ακρόπολη. Και αυτή πάλι είναι περίπου μία ώρα πεζοπορία μέσα από το χωριό, ανεβαίνεις από κάτι δρόμους, κάτι στενά, ανεβαίνεις, παίρνεις λαγκάδια, παίρνεις αυτά, μονοπάτια κλπ. Πρέπει κάποιος ντόπιος να σου δείξει, αλλά αν ανέβεις εκεί πέρα πάνω θα δεις όλο τον κάμπο, θα δεις τα έργα των μηνιών, θα δεις τους τεχνητούς ποταμούς που της αποξήρανσης κλπ. Και εκεί πάλι δεν υπάρχει πινακίδα για να πας, έτσι, δεν υπάρχει τίποτα για να πας. Είναι τρομερό, δηλαδή, είναι ένα χωριό στο οποίο, μια ώρα από την Αθήνα, στο οποίο μπορείς να γυρνάς από το πρωί μέχρι το βράδυ. 101 χιλιόμετρα για την ακρίβεια. Μπράβο. Μπορεί να γυρνάς από το πρωί μέχρι το βράδυ, να κάνεις μια αρχαιολογική εκδρομή, μια φυσιολατρική εκδρομή τώρα που είναι άνοιξη, να πας να χαρείς τα λουλούδια, τη φύση, τα αρχαία, την ιστορία, να τα συνδυάσεις όλα αυτά. Βέβαια, και... έχει φυσικό κάλος. Ναι. Και δεν μπορεί να πας να δεις την καταβόθρα του Ηρακλή λίγο πιο πάνω, να μπεις μέσα στο σπήλαιο της καταβόθρας, να πάθεις ένα δέος, να δεις πως για χιλιόμετρα η κλίση είναι ανά 100 μέτρα ελάχιστη, για να μπορέσει έτσι να γίνεται η αποστράγγιση. Δηλαδή είναι απίστευτα τεχνικά έργα. Δυστυχώς όταν πηγαίνει ο κόσμος εκεί λέει πω ρε παιδί μου αυτά γιατί να μην τα μάθουμε, να μην τα ξέρουμε, να μην τα μαθαίνουμε. Βέβαια έχει και την ευθύνη του ο κόσμος, δηλαδή ο πολλής καναπές βλάπτει, δηλαδή πού θα τα μάθεις αυτά. Βλάπτει σοβαρά την υγεία, ναι, το πνεύμα, τα πάντα. Πού θα τα μάθεις αυτά, δεν θα τα μάθεις ούτε από τα ΜΜΕ, ούτε μόνο από κάτι φωτισμένες εκπομπές. Εμείς πάντως σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε έτσι εδώ σήμερα στο Άρωμα Ελλάδας και μας φέρατε σε επαφή με το Ακρέφνη. Εμείς αυτό που θα κρατήσουμε, έτσι σαν γενική ιδέα, σαν γενικό συμπέρασμα από την κουβέντα που κάναμε, είναι ότι το Ακρέφνιο ήταν τότε, κάποτε στην αρχαιότητα, ένα πολύ σημαντικό μέρος, ένα σημαντικός τόπος, ήταν κέντρο για την αρχαιότητα. Έτσι. Πασίγνωστο σημείο, το οποίο το γνώριζαν μέχρι τα πέρατα του κόσμου. Να σου πω και ένα όνειρο που έχω, να γίνει μια πεζοπορική διαδρομή, να ξεκινάει κανείς ψηλά από το Ακρέφνιο και με τα πόδια να περνάει από τον Ερχομενό, να περνάει από τη Θήβα και μετά να πηγαίνει ως τους Δελφούς με τα πόδια. Πες μου εσύ ποιος πολίτης του κόσμου δεν θα ερχόταν να κάνει αυτή την πεζοπορική διαδρομή. Εδώ πέρα πηγαίνουν στην Κομποστέλα, κάτω στην Ισπανία, 1000 χιλιόμετρα να πάνε να συναντήσουν ένα μοναστήρι.
και κάνουν χιλιάδες άτομα εκείνη την πεζοπορία. Εδώ όχι μόνο που είναι λιγότερα τα χιλιόμετρα, αλλά είναι και ιστορικότερα και σημαντικότερα να κάνεις μια πεζοπορική διαδρομή και έστω και με ποδήλατο κάθε να μπορεί βήμα, να την κάνεις. Κάθε μέτρο και μια, έτσι, μια μεγάλη ιστορία. Να περνάς από τις πηγές των Χαρίτων, να πλένεσαι, να συνεχίζεις να πηγαίνεις από τη Θήβα, να δεις την πυραμίδα που δεν έχει αναδειχθεί ποτέ. Εσείς καλά κάνετε και ονειρεύεστε, κύριε Λεκάκη, αλλά. Ναι, μακάρι να γίνει αυτή η πεζοπορική διαδρομή. Ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Είμαστε πολύ κούκοι. Να, εσύ το έμαθες, αμέσως με κάλεσες, κάποιος άλλος. Είμαστε πολύ κούκοι. Αρκεί να βρεθούμε και αρκεί να το πούμε πολλές φορές, η σκέψη δημιουργεί ύλη, οπότε μπορούμε να το δημιουργήσουμε. Σίγουρα. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και να μεταφέρουμε πάντα μηνύματα αισιοδοξίας. Και είπαμε να αγαπάμε περισσότερο τον τόπο μας και να το δείχνουμε αυτό. Ακριβώς. Είμαστε Έλληνες. Πρέπει να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λεκάκη. Και εγώ ευχαριστώ. Αν μου φύγεις μου έχεις πει, δεν θα έχω δάκρυ,
σένα για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις και τι είσαι, μου ζητάς να λησμονήσω.